συγκέντρωση τον παραιτηθείται χθες το Σύνταγμα και η πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσε. Περισσότερα από 8.000 άτομα υπολογίζει η αστυνομία. Ο πόλεμος αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα μεταξύ υπουργών και βουλευτών της αντιπολίτευσης. Από Δευτέρα η εκταμείευση της υποδόσης των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά και τη σημερινή συνεδρίαση του ESM. Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα για την ανάπτυξη. Αντιδράσεις των 53 για την συνταγματική αναθεώρηση αλλά και την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης. Σε δημόσια διαβούλευση το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τα στατιστικά των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Συνοστισμός των μαθητών στις μεσαίες βαθμολογίες. Σε ποιες σχολές αναμένεται μεγάλη άνοδος των βάσεων και σε ποιες πτώση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση για τα χαρακτηριστικά αλλά και για το εάν ήταν πολιτικά χρωμάτιστη, πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση των παραιτηθείτε στο Σύνταγμα. Περισσότερο από 8.000 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτου. Η συγκέντρωση προκάλεσε νέα αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Οι συγκεντρωμένοι άτομα όλων των ηλικιών διαδήλωσαν ειρηνικά, χωρίς ομιλητές και κομματικές σημαίες, αλλά με ελληνικές και κάποιες ευρωπαϊκές σημαίες, καθώς και πανό με συνθήματα. Μεταξύ αυτών, ένα πανό με το σύνθημα «Καταστρέφεται τη χώρα, φύγετε τώρα», που είχαν αναρτήσει το 2012 και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο προάβλιο της Βουλής, καθώς και πλακάτ με το σύνθημα «Go Home Tsipras». Θεωρούμε ότι έχουν ξεχυλώσει πάρα πολύ τις απαιτήσεις από τον κόσμο και θα πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση τους ή να εξαφανιστούν. Στα μεγάφωνα, εκτός από συνθήματα, ακούστηκαν και οι προεκλογικές υποσχέσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Περιμένει κανείς μια αξιόπιστη εναλλακτική και όχι μια επανάληψη αυτού που εν πάση περιπτώσει προκάλεσε και αποτελεί τη ρίζα της απογοήτευσής του. Άλλοι συγκεντρωμένοι παρομοίαζαν την εκδήλωση με την πρώτη συγκέντρωση του «Μένουμε Ευρώπη». Στις τάξεις των συγκεντρωμένων ξεχώρισαν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι αλλά και πολλές μητέρες με παιδιά, ενώ ηλικιακά τοποθετήθηκαν κατά προσέγγιση μεταξύ των 30 και των 70 ετών, δίχως σημαντική παρουσία της νεολαίας. Κοινή συνισταμένη των παρισταμένων ήταν ο θυμός απέναντι στην κυβέρνηση που προκύπτει από την υπερφορολόγηση και τη μη τήρηση των υποσχέσεων της κυβέρνησης. Τα αυτονόητα γίνονται εδώ πέρα. Εδώ πρέπει να είναι κι άλλοι. Πάρα πολύ. Τα βλέμματα μάλιστα τράβηξε και ένας διαδηλωτής, ο οποίος κρατώντας την ελληνική σημαία ανέβηκε στα σκαλοπάτια της Βουλής, χωρίς όμως να προκαλέσει ένταση και την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων. Η εντύπωση που αποκόμισα από τα τηλεοπτικά πλάνα ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση. Πρέπει να σας πω όμως ότι μόνο και μόνο η εξαγγελία της συγκέντρωσης παρήγαγε πολιτικά αποτελέσματα και απέδειξε την αυταρχική αντιμετώπιση της κυβέρνησης απέναντι σε μια απολύτως φυσιολογική κινητοποίηση των πολιτών. 10 άνθρωποι από το διαδίκτυο ξεκίνησαν μόνοι τους και έκαναν τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα την κυβερνητική διαδήλωση από τις εκλογές 20 Σεπτεμβρίου. Νομίζω μια πολύ καλή αρχή. Καυστικό σχόλιο στο Facebook για τη συγκέντρωση του κινήματος «Παραιτηθείτε στο Σύνταγμα» ανήρτησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Ο κ. Πολάκης έγραψε: «Μόλις επέστρεψα από την Τανάγρα, όπου πήγαμε μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για να επιστρέψουμε τα ελικόπτερα που είχαν προσγειωθεί στη Βουλή και για να φυγαδεύσουν την κυβέρνηση λόγω της συγκέντρωσης των «Παραιτηθείτε». Κουραστική δουλειά», έγραψε στο γνωστό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και συνέχισε: «Σοβαρά τώρα. Τέτοιο κάζο ούτε οι πιο απεσιόδοξοι από την αντιπολίτευση δεν το περίμεναν. Συμπέρασμα, συγκεντρώσεις κατσαρόλα στην Ελλάδα δεν περνάνε. Ο λαός είναι πικραμένος, αλλά ελπίζει ακόμη σε εμάς». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κύριος Κατρούγκαλος, που είναι ο κύριος με τη σαμπάνια, λειψιδρία στους παραιτηθείτε ή θα κάνει εμφάνιση αργότερα. Από την πλευρά της κυβέρνησης απέφυγε να σχολιάσουν τη συγκέντρωση στελέχη της, όμως σε κατηδίαν συζητήσεις σημείωναν απλά ότι διέψευσε τις προσδοκίες, ενώ είναι χαρακτηριστική αντίδραση κυβερνητικού στελέχους που σημείωνε ότι θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να διοργανώνει στο Σύνταγμα μια συγκέντρωση πολιτών που στηρίζουν την κυβέρνηση και δεν θέλουν εκλογές. Η συγκέντρωση που διοργάνωσαν στο Σύνταγμα Πασό και Νέα Δημοκρατία ήταν ένα φιάσκο. Η μόνη πραγματική αντιπολίτευση στο θίασο Τσίπρα Καμένου είναι ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή. Από την χθεσινή διαδήλωση ένα συμπέρασμα βγήκε, ότι ο κόσμος είναι κουρασμένος και απογοητευμένος από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, διότι για πολλά χρόνια ακούει συνεχόμενα ψέματα. Καλώς ορίζω τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Τρίρη, στο στούντιο του Blue Sky. Πολύ κακό, πολύ μεγάλη αντιπαράθεση προκάλεσε αυτή η συγκέντρωση των παραιτηθείτε, η οποία συγκέντρωσε κάποιες χιλιάδες πολιτών
και ανέβασε το πολιτικό θερμόμετρο. Αναζητώ, ειλικρινώς σου λέω, Γιάννη Τρίρη, ακόμα το αίτιο που προκάλεσε τέτοια αντίδραση από το κυβερνητικό, στο κυβερνητικό στρατόπεδο, μία συγκέντρωση πολιτών. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο φοβερό και τρομερό αυτό που έγινε. Μια συγκέντρωση ήταν κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να διαμαρτυρηθούν. Καλώς έπραξαν. Αναφέρω το δημοκρατικό τους δικαίωμα είναι να διαδηλώνουν, ιδιαίτερα όταν διαδηλώνουν κόσμια, όπως και έγινε. Έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή η πολύ μεγάλη συζήτηση και η έκταση που πήρε και από εμάς, από τους δημοσιογράφους, ήταν ακριβώς αυτό που λέμε αποτέλεσμα ενός ατυχήματος, μιας ατυχούς παρέμβασης του Υπουργού Παιδείας, του Νίκου Φίλη, ο οποίος διαφήμισε, σε εισαγωγικά, τη συγκέντρωση αυτή των «παραιτηθείτε», και μετά ακολούθησαν όλα όσα ακολούθησαν. Ναι, βέβαια, όταν όμως η κυβερνητική εκπρόσωπος χαρακτηρίζει εχθρούς της πατρίδας τους διαδηλωτές εκ των προτέρων, και όταν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, η οποία φάνηκε ότι ήταν ειρηνική, δηλαδή και ένα μεμονωμένο περιστατικό ενός νεαρού απομονώθηκε την ώρα και τελείωσε το ζήτημα. Όταν την ώρα της διαδήλωσης ο κύριος Κατρούγκαλος βγάζει ειρωνικά στα όρια του προσβλητικού tweets στο προσωπικό του λογαριασμό, καταλαβαίνεις ότι αυτό ήταν μια στρατηγική, δεν ήταν ένα ατύχημα που ξεκίνησε, προφανώς ήταν μια μεθόδευση. Λίνα μου, εγώ έχω διαφορετική άποψη. Πιστεύω πάρα πολύ στο ατύχημα. Έχουμε δει το τελευταίο καιρό πάρα πολλούς... Όλοι ατύχημα. Όχι, μισό λεπτό. Εσύ εννοείς ότι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, αυτό το ατύχημα το πήραν και το εξέλιξαν. Από τη στιγμή, λοιπόν, ακριβώς, από τη στιγμή, έτσι, ακριβώς, το ίδιο λέμε, ότι από τη στιγμή που συνέβη, και νομίζω ότι απλά συνέβη και πήρε τόσο μεγάλη έκταση το ζήτημα, ακολούθησαν αυτά που ακολούθησαν. Το ζητούμενο είναι το εξής. Το ζητούμενο είναι ότι υπήρξε μια διαδήλωση, καλώς υπήρξε, μακάρι να υπάρξουν και άλλες στη συνέχεια, και δεν το λέω για αυτή την κυβέρνηση, το λέω για όλες τις κυβερνήσεις. Μακάρι, είναι καλό να αντιδρά ο λαός. Πάρα πολύ καλό να αντιδρά ο λαός, είτε είναι εργατική τάξη, είτε είναι αστική τάξη, είτε είναι όπως θέλουμε να το χαρακτηρίσουμε. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό, υγιές, να ξεφύγουμε από τον καναπέ μας. Το λέμε χρόνια ολόκληρα ότι οι Έλληνες πια είχαμε γίνει παθητικοί θεατές των πολιτικών γεγονότων, ακριβώς, των πολιτικών γεγονότων που μας αφορούν. Είναι πάρα πολύ θετικό. Μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλα. Ενδεχομένως πάντα κατημένοι και στους κυβερνώντες από τις διεκδικήσεις αυτές. Να υπάρξει μια σοβαρότητα όμως, πραγματικά να μην εμπλέκονται τα πολιτικά κόμματα. Εμένα δεν μου άρεσε, βέβαια, καθόλου η διαχείριση που έγινε από την κυβέρνηση, όπως είπες, του όλου ζητήματος. Δεν μου άρεσε όμως και η διαχείριση από την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι εικόνα, του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Άδων Γεωργιάδη, να βρίσκεται εκεί, και πολύ περισσότερο, κατά την προσφυλή του συνήθεια, να τουιτάρει φωτογραφίες. Εντάξει, δεν διαφημίζεις μια διαδήλωση. Ένα πολιτικό κόμμα το οποίο λέει ότι δεν συμμετέχω και δεν οργανώνω μία διαδήλωση, δεν προβαίνει σε τέτοιου είδους ενέργειες δια του αντιπροέδρου της. Πάντως η Νέα Δημοκρατία, έτσι για να βοηθήσω και εγώ στο ρεπορτάζ, εκτιμούσε χθες το βράδυ ότι σε ερώτηση αν βρήκε ικανοποιητικό το εύρος, τον όγκο και το πλάτος της διαδήλωσης, ότι ήταν κάτι που δεν είχε να κάνει με την ίδια, ούτε οργανωτικά ούτε πολιτικά. Αλίμονο, αν παραδεχόταν ότι ήταν η συγκέντρωση 8.000 ατόμων, γιατί αυτό ήταν τελικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, αυτά έχουμε ως επίσημα. Αυτό μεταδώσαμε και εμείς από το κανάλι. Αυτό αποδεχόμαστε. Δεν πρέπει να και ότι έδωσε μια χρυσή ευκαιρία αυτή η συγκέντρωση να φανεί η αυταρχική και καθεστωτική κυβερνητική. Αυτό έγινε. Σε ερώτηση για την στάση του Αδόνιδος Γεωργιάδου, απαντούσαν ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν υιοθέτησε ευθύς εξ αρχής τους παραιτηθείτε, απλώς διατύπωσε την αντίδρασή του στις μεθοδευμένες κυβερνητικές προκλήσεις. Ο λαός έχει βαρεθεί να ακούει αστείες δικαιολογίες ένθεν κακήθεν.
Συμφωνώ. Πάμε να προχωρήσουμε, πάμε να αλλάξουμε θέμα και να αλλάξουμε και κλίμα. Τραγική ήταν η κατάληξη της επίθεσης κατά της βουλευτού των εργατικών Τζο Κόξ, καθώς η 41 ετών μητέρα δύο παιδιών εξέπνευσε έπειτα από τα πυρά που δέχτηκε και τις μαχαιριές. Για το σενάριο χάος σε περίπτωση Brexit ετοιμάζονται οι Βρυξέλλες με αφορμή τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δίνουν σαφές προβάδισμα στους υποστηρικτές της εξόδου από την Ένωση. Σύμφωνα με μάρτυρα, τον οποίο επικαλείται το τηλεοπτικό κανάλι Sky News, ο δράστης υποστήριξε ότι φώναξε Britain First, δηλαδή πρώτα η Βρετανία. Συγκλονισμένη παρακολουθεί ολόκληρη η Μεγάλη Βρετανία την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή της πόλης Λίντς, όταν ένας άνδρας πυροβόλησε και μαχαίρωσε τη βουλευτή του εργατικού κόμματος Τζο Κόξ. Η βουλευτής δέχθηκε τα πυρά την ώρα που εξερχόταν της βιβλιοθήκης Μπίρστολ κοντά στο Λίντς, κομιτεία του Yorkshire. Έπειτα από άνθρωπο κυνηγητό της Βρετανικής αστυνομίας, συνελήφθη ένας 52χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην ενέδρα θανάτου της βουλευτού. Το χωνικό της επίθεσης καταγράφηκε από τους αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι περιέγραψαν ότι ο άνδρας αρχικά τράβηξε από τα μαλλιά την άτυχη γυναίκα και στη συνέχεια την πυροβόλησε τρεις φορές, εκ των οποίων η τελευταία βολή ήταν σχεδόν εξ επαφής και κοντά στο κεφάλι της. Στη συνέχεια, ο δράστης σε κατάσταση αμόκ μαχαίρωσε τη βουλευτή με μαχαίρι, την κλώτσισε, ενώ ήταν αιμόφυρτη στο έδαφος και έφυγε από το σημείο ανενόχλητος και πολύ ήρεμος, φωνάζοντας σύμφωνα με αυτοίκοους μάρτυρες πρώτα η Βρετανία. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει διάφορα σενάρια για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η βρετανική κυβέρνηση παραβιάσει την προβλεπόμενη διαδικασία εξόδου, απειλούνται συνέπειες, οι οποίες στην ακραία περίπτωση μπορούν να φτάσουν μέχρι την αναστολή της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τεράστιες επιπτώσεις για τη βρετανική οικονομία. Κύκλοι των Βρυξελών εξέφραζαν ελπίδα ότι θα ακολουθηθεί συντεταγμένη διαδικασία σε περίπτωση Brexit, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται επίσης και για το σενάριο του χάους. Σύμφωνα με πληροφορίες γερμανικής εφημερίδας του Deutsche Zeitung, η Κομισιόν έχει καταστρώσει σχέδια για σκληρή αντιμετώπιση της Βρετανίας στην περίπτωση αυτή. Τα σχέδια φτάνουν στην ακραία περίπτωση μέχρι και την αναστολή της συμμετοχής Βρετανίας στην Ευρώπη. Η συντεταγμένη έξοδος προβλέπεται σαφώς από το άρθρο 50 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Μετά την επίσημη ανακοίνωση μιας εξόδου ξεκινούν διαπραγματεύσεις, οι οποίες διαρκούν έως και 2 χρόνια. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν ρυθμίζουν τη μελλοντική σχέση της αποχωρούσας χώρας με την Ευρώπη, αλλά μόνο τον τρόπο του χωρισμού. Η Βρετανία θα μπορούσε να εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει την Ευρώπη χωρίς προηγουμένως να έχει αποσαφινιστεί το θέμα της πρόσβασης στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό οι υποστηρικτές του Brexit στη Βρετανική κυβέρνηση αναζητούν άλλους δρόμους εξόδου από την Ευρώπη. Με δυσαρέσκεια έγινε γνωστό στις Βρυξέλλες το σχέδιο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου των συντηρητικών στη Βουλή των Κοινοτήτων, Chris Grayling, το οποίο προβλέπει να τεθεί σταδιακά το ευρωπαϊκό δίκαιο εκτός ισχύως σε περίπτωση εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ, έρευνα που μελέτησε τα αποτελέσματα 6 δημοσκοπήσεων που διεξήχθησαν από τις 9 ως τις 13 Ιουνίου έδειξε ότι το 52% των Βρετανών τάσεται υπέρ του Brexit και 48% κατά. Την ίδια ώρα, σε άλλη έρευνα που διενήργησε το Business Insider σε αναγνώστες του που διαμένουν στη Βρετανία αλλά είναι ξένοι υπήκοοι, έδειξε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τάσεται υπέρ της αποχώρησης του Λονδίνου από τις Βρυξέλλες. The shock impact, the uncertainty impact, the trade impact, and you put a bomb under our economy. I want to talk about the risk to our security. The institutions of the European Union are undermining our citizens' safety. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές με διαφημιστικά σποτς ποντάρουν στο φόβο. Ο δημοσιογράφος του Sky News από το τρενάκι του τρόμου μεταδίδει. Stronger in warn of the economic shock of a Brexit, an instant recession and a large chunk locked off the household budget. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι Βρετανοί ξέρουν τις τακτικές που χρησιμοποιούν οι δύο πλευρές. If you want to motivate someone to do something, we know that fear works. Whether you're talking about a public health campaign or whether you're trying to get someone to read your newspaper, the scarier you can be, the more likely you're to grab someone's attention. But it's not just immigration and the economy. They're raising fears about security too. Πολλοί ψηφοφόροι όμως δείχνουν ότι δεν πτωούνται. It will not change me. I'm out. To tell you the truth, I'm out already. I'm not even halfway through the door. I'm more inclined to question their views rather than be scared by them. Scare tactics is what it is. Frightening the older people. Τώρα, Γιάννη, πέρα από το τραγικό αυτό συμβάν, το οποίο προκαλεί φρίκη και αποτροπιασμό, διότι σφάζεται και πυροβολείται μία βουλευτής την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μια δημόσια διαβούλευση και επίκειται ένα δημοψήφισμα,
Πέρα λοιπόν από αυτό το γεγονός ότι έχασε μια νεαρή γυναίκα και μάνα δύο παιδιών τη ζωή της με αυτό το τραγικό τρόπο, αρχίζουν και ανοίγουν διάφορα ερωτήματα για την ίδια την εξέλιξη του δημοψηφίσματος, για το αποτέλεσμα και συζητήσεις για το εάν και κατά πόσο να ανοξηθούν έτσι περαιτέρω τα πνεύματα, θα πρέπει να διενεργηθεί το δημοψήφισμα. Να ξεκαθαρίσω κάτι το οποίο δεν τώρα αρχίζει, πριν από λίγο δεν αρχίζει και κυκλοφορεί στις αγγλικές ιστοσελίδες. Αρκετές από αυτές αναφέρουν ότι ο δολοφόνος, όχι ο φερόμενος, είναι βέβαιο ότι είναι ο δολοφόνος, ο 52χρονος. Υπήρχαν και από αυτόπτες μάρτυρες. Είναι ψυχικά διαταραγμένο άτομο και μάλιστα πριν από 5 ή 6 έτη είχε ακολουθήσει ένα ειδικό πρόγραμμα ψυχιατρικής θεραπείας με κοινωνική εργασία στο πάρκο της πόλης όπου ζούσε. Καθάριζε το πάρκο και υπήρχαν, λέει, και τότε δηλώσεις του όταν εξέλιγαν αυτό το πρόγραμμα, οι οποίες έλεγαν ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, είχε δηλώσει όλο αυτό ο τρόπος. Φαίνεται όμως ότι υποτροπίασε. Και υποτροπίασε βέβαια επειδή υπάρχει αιτία. Έτσι, και η αιτία είναι πάλι ένας απίστευτος φανατισμός που υπάρχει στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι και μια χώρα και κατοικεί της λίγο επιρρεπής στο χουλιγανισμό. Το θυμόμαστε από παλιά τι γινόταν στα αγγλικά γήπεδα. Φαναντίζονται εύκολα οι Βρετανοί. Αν και το έλεξαν. Το έλεξαν. Να δούμε αν θα μπορέσουν να ελέγξουν τώρα και απλώς στο γύρο φάνηκε ότι έκαναν και εξαγωγή. Ναι, ακριβώς. Αυτή την απίστευτη διαμάχη που υπάρχει μεταξύ των φανατικών της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις παραμονές. Ο αγγλικός λαός, ο Βρετανικός λαός θα κληθεί να αποφασίσει. Αλλά δυστυχώς η απόφαση του λαού της Βρετανίας δεν θα επηρεάσει μόνο τη Βρετανία. Ναι. Ήδη από τον τελευταίο μήνα στις αγορές, στις διεθνείς αγορές, και αυτό και πάλι δεν είναι ευρέως γνωστό ή δεν συνεκτιμάται από τους πολιτικούς αναλυτές, αλλά περισσότερο από τους οικονομικούς αναλυτές, έχουν αρχίσει κάποιες περίεργες κινήσεις στα διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων και πολυτίμων υλικών. Βλέπουμε μια σημαντική άνοδο του χρυσού από τα 1.100 δολάρια να έχει φτάσει. Θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περίοδους οικονομικής κρίσης. Ακριβώς, να έχει ξεπεράσει τα 1.300 και διάφορες άλλες τέτοιες κινήσεις. Δεν είναι τώρα επί του παρόντος να αναλύουμε τόσο βαριά θέματα. Γεγονός που δείχνει την πολύ μεγάλη ανησυχία που υπάρχει στις αγορές σε μια περίπτωση Brexit, γιατί αυτό αναμφίβολα αλλάζει κάποια στάτους, αλλάζει κάποια δεδομένα. Οι Άγγλοι ήδη εκτιμούν σε πρώτη φάση τις απώλειες της οικονομίας τους στα 30 δις στερλίνες. Μάλιστα. Έτσι μιλάμε για 45 δις σχεδόν πάντως ευρώ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε μετά την συνειδητοποίηση της τραγικότητας της απώλειας της ζωής της βουλευτού, πώς θα το διαχειριστούν. Ήδη υπήρξε απόφαση να ανασταλούν οι καμπάνιες τουλάχιστον για σήμερα, για να δούμε πώς θα το χειριστούν και πώς θα βοηθήσουν δια των δηλώσεων τους οι πολιτικοί στην εκτόνωση αυτών των εντάσεων οι οποίες υπογραμμίστηκαν με τόσο δραματικό τρόπο. Στο παρασκήνιο, και πάλι μεταφέρω πληροφορίες που έχω διαβάσει σε αγγλικά sites, υπάρχει σε επίπεδο βέβαια, να το πω πολύ απλά, έτσι λαού και όχι πολιτικής ηγεσίας, υπάρχει ακόμη και συζήτηση για το αν τελικά θα πρέπει να ματαιωθεί αυτό το δημοψήφισμα. Δεν το νομίζω, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο να ματαιωθεί ένα δημοψήφισμα. Αλλά σου λέω ότι αυτό το γεγονός ταρακούνησε πάρα πολύ την κοινή γνώμη της Βρετανίας. Πάμε να έρθουμε στα δικά μας, να αλλάξουμε θέμα. Το κυβερνητικό σχέδιο για τη δίκαιη ανάπτυξη παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι λέει ο Πρωθυπουργός. Εστιάζουμε στους άξονες προτεραιότητας όπου η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Την αγροδιατροφή, την υγεία και τα φάρμακα, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την ενέργεια, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, τα υλικά και τις κατασκευές, τον πολιτισμό και βεβαίως τον τουρισμό. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ενεργοποιούνται οι προσκλήσεις από το νέο ΕΣΠΑ ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι το μισό νέο ΕΣΠΑ της επόμενης επταετίας μέχρι το Σεπτέμβρη θα έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Δηλαδή οι αντίστοιχες προσκλήσεις προγραμμάτων θα είναι διαθέσιμες στους επενδυτές για να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προγράμματος 2007-2013 έχουμε ήδη πετύχει υπερδιπλάσια ποσοστά ενεργοποίησης και άρα πετύχαμε τη δυνατότητα πολύ ταχύτερης απορρόφησης πόρων. Και για να καταστεί σαφής η πρόοδος που έχει γίνει, να πω μόνο ότι η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέχρι το τέλος του 2016 θα αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι χρήματα που θα πέσουν άμεσα στην ελληνική οικονομία και είναι πολλαπλάσια του 1 δισεκατομμυρίου που έχει απορροφηθεί από την έναρξη του προγράμματος έως σήμερα. Ήδη είμαστε για πρώτη φορά πρώτοι στην απορροφητικότητα και δουλεύουμε εντατικά για να έρουμε συνεχώς γραφειοκρατικά εμπόδια που παρακολύουν τη χρηματοδότηση έργων σε εκκρεμότητα. Σε όλα τα προηγούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενθαρρύνεται η δημιουργία συνεργατικών σχημάτων. Χρησιμοποιούνται φυσικά οι κλασικές ενισχύσεις, αλλά κάτω από ένα νέο σχεδιασμό, όπου οι ωφελούμενοι θα είναι περισσότεροι κατά αναλογία με τα ποσά που διατίθενται. Αξιοποιούμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια σειρά υποσχόμενων πεδίων, όπως είναι η ενέργεια, η διαχείριση απορριμμάτων και τα δίκτυα. Συγκεντρώνουμε όλα τα επιμέρους διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να ενισχύσουμε τη ρευστότητα και δημιουργούμε εγγυητικά σχήματα που διευκολύνουν τη συμμετοχή και την ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου. Συνεπώς, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αρθριστικά από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, το κλείσιμα του προηγούμενου ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ΕΣΠΑ 2014-2020, τα αγροτικά προγράμματα και τους πόρους του αναπτυξιακού, υπάρχουν διαθέσιμα 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, όλα για να ενισχύσουν την πραγματική οικονομία, την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Και πέρα από αυτά, επιδιώκουμε και την πλήρη αξιοποίηση των κονδυλίων του προγράμματος του πακέτου Juncker. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη εγκριθεί για ένταξη στο πρόγραμμα 42 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέσω του σχεδίου Juncker ενοποιούνται τα περισσότερα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία σε μια ενιαία επενδυτική πλατφόρμα. Λοιπόν, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η ομιλία του Πρωθυπουργού για τη Δίκαιη Ανάπτυξη στο Μουσείο της Ακρόπολης. Μια ομιλία που έρχεται λίγες ώρες μετά την επικύρωση της απόφασης για την έγκριση της εκταμείευσης της δόσης προς τη χώρα μας και την ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόμου. Το κυβερνητικό σχέδιο για τη δίκαιη ανάπτυξη παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του στην εκδήλωση με θέμα «Ελλάδα 2021, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση» στο Μουσείο της Ακρόπολης. Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη δίκαιη ανάπτυξη στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την παραγωγική ανασυγκρότηση, το ξεμπλοκάρισμα μεγάλων έργων και το σχετικό χρονοδιάγραμμα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία με το πακέτο Juncker, το ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τον αναπτυξιακό νόμο, την αναπτυξιακή τράπεζα, την παρευξήνια τράπεζα κλπ. Που στόχο έχουν την προσέλκυση επενδύσεων και τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η δίκαιη ανάπτυξη είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του σχεδιασμού της για το αμέσως επόμενο διάστημα μετά το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Οι άλλες προτεραιότητες αφορούν στην κοινωνική πολιτική και σε θεσμικές πρωτοβουλίες όπως η συνταγματική αναθεώρηση και η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Η εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης, που συνδιοργανώνεται από τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης
ανάπτυξης, υποδομών, μεταφορών και δικτύων και περιβάλλοντος και ενέργειας, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί έναν χώρο πολιτισμού με υψηλούς συμβολισμούς για πολιτικούς λόγους. Εν τω μεταξύ, άνοιξε σήμερα στο Λουξεμβούργο κατά τη συνεδρίαση των διοικητών του ESM ο δρόμος για την εκταμείευση της δόσης των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερουν Ντάιζεμπλουμ, επισήμανε ότι αύριο το πρωί οι διοικητές του ESM, που σήμερα ενέκριναν το επικαιροποιημένο μνημόνιο συνεννόησης με την Ελλάδα, θα λάβουν και τυπικά πλέον την απόφαση για την εκταμείευση. Ήταν ένας δύσκολος χρόνος, όχι μόνο για την Επιτροπή και τους θεσμούς, αλλά και για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Κατανοώ ότι για πολλούς Έλληνες και Ελληνίδες, ότι ακόμα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Περάσαμε πολλά δύσκολα μέτρα και αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι ο επόμενος χρόνος πρέπει να είναι όχι μόνο ο χρόνος που βγαίνουμε από την κρίση με ανάπτυξη, αλλά που δίνουμε έμφαση στα ποιοτικά στοιχεία αυτής της ανάπτυξης, στα θέματα της δικαιοσύνης, στα θέματα των εργασιακών σχέσεων. Η εκταμείευση των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όπως διαβεβαίωσε και ο επικεφαλής του ESM, Klaus Regling. Κατηγορηματικά αντίθετη στο ενδεχόμενο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας απευθείας από το λαό, αλλά και σε οποιαδήποτε πρόταση για αλλαγή του εκλογικού νόμου πέραν της απλής αναλογικής, δηλώνουν οι 53 του ΣΥΡΙΖΑ. Με ανακοίνωσή της, η τάση των 53 σημειώνει πως τυχόν συνταγματική αναθεώρηση που θα επιτρέπει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τους πολίτες θα προσδώσει στον πολιτιακό άρχοντα αυξημένες αρμοδιότητες, οδηγώντας σε άμεση εμπλοκή του στην άσκηση της εξουσίας και σε υποβάθμιση της Βουλής. Στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τον εκλογικό νόμο παρεμβαίνει με ανακοίνωσή της η κίνηση των 53 του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας κατηγορηματική αντίθεση σε εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, αλλά και σε οποιαδήποτε αλλαγή του εκλογικού νόμου, εάν δεν είναι υπέρ της απλής αναλογικότητας. Οι 53 καλούν παράλληλα την κυβέρνηση να παράξει έργο, προχωρώντας τόσο στις μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές που υποστήριζε πάντοτε η αριστερά, όσο και στην αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας. Αναφορικά με τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι 53 δηλώνουν πως είναι εντελώς αντίθετη στην άμεση εκλογή του από το λαό, κάνοντας λόγο για διαδικασία που προσδίδει στο πρόσωπο του Προέδρου αυξημένες αρμοδιότητες και άμεση εμπλοκή του με διακριτό ρόλο στην άσκηση πολιτικής εξουσίας. Για το θέμα του εκλογικού νόμου, σημειώνουν πως είναι σωστό που τίθεται τώρα η συζήτηση, διότι πρέπει να αποφασιστεί σε χρόνο που να απέχει από τις επόμενες εκλογές, και υπογραμμίζουν πως πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και κατά παράδοση αριστεράς, είναι η απλή αναλογική. Την ίδια ώρα κλειδονισμού στον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση προκαλεί και η τροπολογία Μουζάλα για το μεταναστευτικό και την υπηρεσία ασύλου, που κατατέθηκε αργά προχτές τη νύχτα στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τον αναπτυξιακό νόμο. Οι βουλευτές Χρήστος Καραγιαννίδης, Ανέτα Καβαδία, Γιώργος Ψυχογιός, Γιώργος Πάλης και Χριστόφορος Παπαδόπουλος, οι οποίοι ανήκουν στην κίνηση των 53, μιλούν σε επιστολή τους για τροπολογία που κατατέθηκε χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση με την κοινοβουλευτική ομάδα, που είναι στα όρια της συνταγματικότητας και αντιβαίνει σε ταυτοτικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν την απόσυρσή της. Σε αντίθετη περίπτωση, και εφόσον γίνει ονομαστική ψηφοφορία, τονίζουν, θα εκφράσουν τη διαφωνία τους εμπράκτως και σε κάθε περίπτωση δημόσια, σημειώνοντας πως εάν η τροπολογία εγκριθεί, θα γίνει από την αντιπολίτευση και όχι από το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, Γιάννη, σήμερα προκάλεσε αίσθηση η κίνηση των 53, διότι αρνήθηκαν να ψηφίσουν και 5 από αυτούς μια τροπολογία του κυρίου Μουζάλα. Υπήρξε παρέμβαση για τη συνταγματική αναθεώρηση και γενικώς, βέβαια, υπήρξε το προήμιο της επιστολής που είχε δημοσιεύσει στην Αυγή ο κ. Κυρίτσης, που είναι μέλος της κίνησης των 53. Το ερώτημα είναι τόσο σημαντικό αυτού του είδους οι διαφοροποίησεις, θα μου πεις, αφορούν τη δομή του πολιτεύματος, για να καταναλώνεται, αν θες, όλο το δυναμικό της πολιτικής ανάλυσης αυτή την ώρα, στο εάν και κατά πόσο διαφοροποιούνται οι 53 όταν έχουν συμφωνήσει σε όλα τα επαχθή μέτρα που έχουν ψηφιστεί το προηγούμενο διάστημα. Γενικότερα, η συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης που έχει ανοίξει είναι πρώιμη. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, νομίζω το ξεκαθάρισε ότι αν πάμε για αλλαγές συντάγματος θα πάμε το 2021, στα 200 χρόνια δηλαδή, από την Επανάσταση. Συγγνώμη. Άρα δηλαδή τώρα θέλουν να καταστήσουν διακριτή την παρουσία τους. Γιατί το κάνουν αυτή την ώρα? Είναι εμφανές εκτός αυτό. Εκτός αν υποκρύπτεται κάτι άλλο. Υπάρχει ένα όριο στα όσα αποφασίζεις ή όσα κάνεις με τα μέτρα. Αυτή την ομάδα των 53 υπάρχουν συνεχείς τριβές. Δεν νομίζω όμως ότι είναι επί της ουσίας. Όπως ακριβώς προείπες, Πυθύνια ψηφίζει και φόρους και περικοπές.
και τα πάντα. Κάπου πρέπει να διαφωνεί. Να διαφωνούν για να. Ναι, έτσι είναι. Δεν είναι αστείο. Δυστυχώς. Κάπου πρέπει να διαφωνούμε πάντα για να δείχνουμε ότι η διαφορετικότητά μας ή την αιμονή σε κάποιες δικές μας θέσεις και απόψεις. Να τονίσω όμως εδώ ότι για τον τρόπο εκλογής πρόεδρου της Δημοκρατίας υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι. Και εκεί υπάρχουν μεγάλες τριβές και διαφορές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχω την αίσθηση και γνωρίζω ότι έχει ασπαστεί τις προτάσεις που έχουν γίνει από τον κύριο Κουμουτσάκο στο πώς πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση στα βασικά σημεία. Σε αυτά αναφέρεται ότι δεν πρέπει να αλλάξει ο τρόπος. Δηλαδή, συμφωνεί με τους 53 ή οι 53 συμφωνούν με τον κύριο Μητσοτάκη να αλλάξει ο τρόπος εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ναι, γιατί θεωρούν ότι επιφέρει μια λύση στη δομή του πολιτεύματος. Και νομίζω ότι και χθες στη συνέντευξή του, λίγο πολύ σε αυτό το μήκος. Ακριβώς. Χθες όμως εμφανίστηκε ο κύριος Τζιτζικώστας, ο οποίος είπε ότι είναι λάθος αυτό, πρέπει να πάμε σε εκλογή Προέδρου. Υπάρχει δήλωση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία την χάνει και είναι και αδερφή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, και η οποία και αυτή θέλει εκλογή από τον λαό. Ναι, το έχει εκφράσει και κατά ακριβώς, το παρελθόν αυτό. Και υπάρχει και η φήμη πάλι, γιατί έτσι κινείται συνήθως, του πρώην Πρωθυπουργού που βαρύνει και η άποψή του, του Κώστα του Καραμαλή, ο οποίος και αυτός έχει ταχθεί υπέρ της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό. Νομίζω όμως ότι η συνταγματική αναθεώρηση πέραν του πολιτιακού πρέπει να επιλύσει πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Ακριβώς. Πιο πρακτικά, να σου πω και ένα που είναι χρόνια υποβόσκητο πρόβλημα και δεν έχει τολμήσει κανείς να βάλει επί των τύπων των ύλων, είναι το θέμα, ας πούμε, της ιδιωτικής παιδείας. Ακριβώς. Και αυτό είναι κομβικό και έχουν χαθεί συνταγματικές ευκαιρίες συνταγματικών αναθεωρήσεων. Και δισεκατομμύρια, και δισεκατομμύρια από τη χώρα. Και ιδεολειψίες. Και δισεκατομμύρια από τη χώρα. Ακριβώς. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μας απόψε και σχολιάσαμε την επικαιρότητα. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν ο Πρωθυπουργός παρουσιάσει το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε ουσιαστικά την έναρξη της διαβούλευσης για το υποδιαμόρφωση κυβερνητικό πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το κόμμα, όπως είπε, θα πρέπει να είναι έτοιμο, τονίζοντας ότι το σχέδιο θα εκπλήξει θετικά σε Ελλάδα και εξωτερικό. Την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για το υποδιαμόρφωση κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας κήρυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για μια νέα συμφωνία αλήθειας με την Ευρώπη και την ελληνική κοινωνία και προαναγγέλλοντας την κατάρτιση ενός σχεδίου που θα είναι τεκμηριωμένο και ρεαλιστικό και θα εκπλήξει, όπως είπε, θετικά Έλληνες και εταίρους. Η σημερινή κυβέρνηση, όσο περισσότερο απαξιώνεται στην συνείδηση των πολιτών, τόσο περισσότερο η κοινωνία θα αναζητεί μια αξιόπιστη πολιτική εναλλακτική λύση. Και αυτό προφανώς αυξάνει και τις δικές μας ευθύνες στην διαμόρφωση και στην παρουσίαση μιας συγκεκριμένης, τεκμηριωμένης και αξιόπιστης κυβερνητικής πρότασης. Και αυτή η κυβερνητική πρόταση, την οποία διαμορφώνουμε, φιλοδοξούμε να είναι το τελικό σχέδιο, το ελληνικό σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση. Ένα σχέδιο με το οποίο θα μπορέσουμε να εμπνεύσουμε ξανά εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση στον ελληνικό λαό. Ο κύριος Μητσοτάκης κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στο διάλογο μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβούλευσης, κάνοντας λόγο για μια καινοτόμο πρωτοβουλία που τους δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων ερωτημάτων και πολιτικών ζητημάτων. Πρόθεση είναι να ενσωματωθούν προτάσεις κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων αλλά και προτάσεις πολιτών στο κυβερνητικό πρόγραμμα, τόνισε. Επιμέρους πτυχές του προγράμματος έχουν ήδη παρουσιαστεί, όπως οι θέσεις για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, ενώ το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης η Νέα Δημοκρατία θα παρουσιάσει το οικονομικό της πρόγραμμα. Εκτός εάν οι εξελίξεις είναι τέτοιες και προκύψουν μέχρι τότε εκλογές, όπως έλεγαν από τη Συγκρού, δηλώνοντας την ετοιμότητά τους η σχετική παρουσίαση να γίνει νωρίτερα. Βάσει της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποτελεί ο συνδυασμός για πρωτογενές πλεόνασμα στο 2% και ανάπτυξη 4%, που μεταφράζεται σε μια ανταλλαγή χαμηλότερων πλεονασμάτων με ένα σφιχτό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα, σημείωσε ότι η πρόταση ήδη βρίσκει ευρύτατη αποδοχή και στην κοινωνία και σε υπεύθυνους φορείς και εκπροσώπους του οικονομικού μας συστήματος, κάνοντας αναφορά στο διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Ερωτηθείς πάντως αν το κυβερνητικό πρόγραμμα προϋποθέτει επαναδιαπραγμάτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πως αποφεύγει τον όρο επαναδιαπραγμάτευση γιατί φέρει πολιτικό φορτίο και έχει συνδεθεί με πρακτικές που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα.
Σε εμπόλεμη ζώνη μετετράπει για μία ακόμη φορά τα ξημερώματα η περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο. Κουκουλοφόροι, χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο το ίδρυμα, επιτέθηκαν με μολότοφ και πέτρες εναντίον αστυνομικών και πυρπόλησαν τρόλεϊ και λεωφορείο, αφού πρώτα κατέβασαν με τη βία επιβάτες και οδηγούς. Και όλα αυτά λίγες ώρες μετά τη διαδήλωση του συνθήματος «Παραιτηθείτε», όπου αναρχικοί είχαν δηλώσει αρχικά ότι θα κάνουν αντιδιαδηλώσεις. Μία τα ξημερώματα στην οδό Πατησίων. Κουκουλοφόροι, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά ως ορμητήριο το Πολυτεχνείο, ρίχνουν βόμβες Μολότοφ και πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις. Λίγο νωρίτερα, 40 περίπου αντιεξουσιαστές βγήκαν από το Πολυτεχνείο και αφού έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, πυρπόλησαν ένα άδειο από επιβάτες τρόλεϊ αφού κατέβασαν τον οδηγό. Στη συνέχεια, κινητοποίησαν ένα διπλό λεωφορείο με 15 επιβάτες, τους οποίους μαζί με τον οδηγό κατέβασαν με τη βία κάτω και το έκαψαν με βόμβες Μολότοφ. Ο συνδικαλιστής των εργαζομένων του ΟΑΣΑ, Αποστόλης Κασιμέρης, περιέγραψε στο Μέγκα όσα του εξιστόρισε ο οδηγός. Τους κατεβάσανε κάτω με τη βία, σπάσανε τα τζάμια από το λεωφορείο πρώτα. Κατεβάσανε και τον οδηγό, οπότε ο οδηγός ρίξανε μια μολότοφ μπροστά στη θέση του οδηγού, στο κάλεσμα του οδηγού. Μετά φύγανε γρήγορα, φοβηθήκανε και έγινε ό,τι έγινε. Στο σημείο έφτασαν πυροσβεστικά οχήματα, προσπαθώντας να σβήσουν τις φωτιές. Οι κουκουλοφόροι, ωστόσο, που είχαν ταμπουρωθεί ξανά στο Πολυτεχνείο, άρχισαν να πετούν μολότοφ και στους πυροσβέστες. Οι συγκρούσεις μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών κράτησαν περίπου 3 ώρες, ενώ από τη μανία των γνωστών αγνώστων δεν γλίτωσαν φανάρια και προσώψεις καταστημάτων και κτηρίων. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται αντιμέτωποι επιβάτες και οδηγοί με κουκουλοφόρους που καίνε τρόλεϊ και λεωφορεία γύρω από το Πολυτεχνείο. Έχουν κάψει, πρέπει να είναι 5ο τρόλεϊ που καίνε 6ο. Ναι. Είναι ότι έχουν επιχειρήσει να κάψουν και δικά μας λεωφορεία. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό τώρα. Προκλητική και σκανδαλώδης, όσο και επικίνδυνη η ανοχή που δείχνει η κυβέρνηση και ο αποτυχημένος υπουργός κ. Τόσκας. Για άλλη μια φορά, πολίτες, εργαζόμενοι, άνθρωποι του μεροκάματου κινδύνεψαν να καούν μέσα σε λεωφορεία και τρόλεϊ από μια χούφτα αλήτες, από άνανδρους που κρύβονται πίσω από κουκούλες και κατέφυγαν στον προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου υπό την ανοχή της αστυνομίας. Στις περιοχές γύρω από το Πολυτεχνείο ξημέρωσε άλλη μια συνηθισμένη μέρα από καΐδια και φόβος. Όποτε θέλουν, όποιοι θέλουν, και είναι λεωφορεία, τρόλεϊ και κάδους απορριμμάτων και η ζωή συνεχίζεται σαν να μην τρέχει τίποτα. Η κυβέρνηση σιωπά, οι φτωχοί πληρώνουν και κάθε μέρα δυσκολεύονται όλο και πιο πολύ με τις συγκοινωνίες. Η απραξία όμως θεωρείται αριστερή δράση. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων η αστυνομία συνέλαβε 2 άτομα, έναν Έλληνα και έναν Αλβανό. Στην οστισμό, στις μεσαίες βαθμολογίες δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία των πανελλαδικών εξετάσεων που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Μεγάλη άνοδος αναμένεται στις βάσεις των ιατρικών σχολών, ενώ πτώση εκτιμάται ότι θα έχουν οι νομικές, οι φιλοσοφικές, οι παιδαγωγικές και οι οικονομικές σχολές λόγω κακών επιδόσεων. Τα στατιστικά στοιχεία των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας, ενώ αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με βάση λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία, εκτιμάται ότι θα υπάρξει εντυπωσιακή άνοδος στις βάσεις εισαγωγής στις ιατρικές σχολές, καθώς οι αριστούχοι στην φυσική είναι 5.010 και στην χημεία 6.466. Μικρή πτώση αναμένεται στις νομικές και φιλοσοφικές σχολές, με τις επιδόσεις των υποψηφίων να είναι καλύτερες στα αρχαία αλλά χειρότερες στην ιστορία. Πτώση δείχνουν τα στοιχεία και για τις πολυτεχνικές και παιδαγωγικές σχολές, καθώς τα μαθηματικά έγραψε κάτω από τη βάση το 66,19% των υποψηφίων. Καθοδική πορεία εκτιμάται ότι θα έχουν οι βάσεις και στις οικονομικές σχολές, δεδομένου ότι το 77% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση στα μαθηματικά. Οι φετινές εξετάσεις ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, καθώς διεξήχθησαν και με το παλιό και με το νέο σύστημα, ωστόσο τα θέματα ήταν διαβαθμισμένα σε ό,τι αφορά τη δυσκολία τους, προκειμένου να γίνει με το σωστότερο τρόπο η επιλογή των μαθητών. Ο πρώτος μεγάλος στόχος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το 2016 επιτεύχθηκε. Οι εξετάσεις είχαν απόλυτη επιτυχία και ήταν από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές εξετάσεις των τελευταίων ετών. Στη στοχοποίηση και στις πρωτοφανείς επιθέσεις που δέχεται το Υπουργείο Παιδείας, απαντάμε με έργο. Η Εξεταστική Επιτροπή λειτουργήσε με σεβασμό προς τα παιδιά, προς τις,
προς τον κόπο των παιδιών. Τα θέματα τα οποία μπήκαν ήταν θέματα που ανταποκρίνονταν στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην αίθουσα. Δεν ήταν θέματα φροντιστηρίων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης ήταν θέματα διαβαθμισμένα προς τη δυσκολία τους. Δεν ήταν θέματα εξόντωσης, ούτε θέματα απλώς ενός διαβατηρίου για να περάσουν με ευκολία τα παιδιά στα πανεπιστήμια. Ήταν θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας όπως πρέπει να είναι. Εκπαιδευτικοί προτρέπουν τους μαθητές να μην συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους βασιζόμενοι στα στοιχεία των προηγούμενων ετών, αλλά με βάση τις επιθυμίες τους, καθώς μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις λόγω των αλλαγών στους συντελεστές και την αξιολόγηση. Με όλες τις τιμές υποδέχτηκε η Κηφισιά την ιερή εικόνα της Παναγίας της Δαδιάς από τον Εύρο, η οποία θεωρείται θαυματουργός. Στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος, που θα την φιλοξενήσει μέχρι τις 22 Ιουνίου, συνέρευσαν από νωρίς πλήθος πιστών για να προσκυνήσουν. Η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Δαδιάς καταφθάνει με στρατιωτικό όχημα στην αυλή του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας στην Κηφισιά. Εκατοντάδες πιστοί έχουν συρρεύσει από νωρίς για την υποδοχή της που γίνεται σχεδόν με τιμές αρχηγού κράτους, με στρατιωτικό άγημα, κόκκινο χαλί και την παρουσία του Μητροπολίτη Κηφισίας Κύριλλου. Εικόνα που οι πιστοί σε κλίμα συγκίνησης ερένουν με ροδοπέταλα συνοδεύει στην Αγία Τριάδα της Κηφισιάς ο Μητροπολίτης Δημοτήχου Δαμασκηνός. Η εικόνα μεταφέρεται στους ώμους από πολίτες και στρατιώτες και εναποτίθεται για προσκύνημα στο εσωτερικό του ναού. Μία εικόνα θαυματουργός, μία εικόνα που βρίσκεται στον Εύρο, στο Σουφλί, στη Δαδιά και μία εικόνα της οποίας την ευκαιρία δεν έχουμε να την προσκυνήσουμε συχνά τη δυνατότητα γιατί είναι πάρα πολύ μακριά από εμάς. Για τους πιστούς το προσκύνημα της εικόνας της Παναγίας Δαδιάς φαίνεται να απορρέει από εσωτερική ανάγκη αλλά και από προσμονή για κάποιο μικρό ή μεγαλύτερο θαύμα. Εγώ τρεις φορές καρδιά έχω κάνει. Τα πόδια μου σπασμένα, προσεύχομαι και από αυτό αναζωογονούμαι. Ό,τι καλύτερο εδώ το βρίσκει στην εκκλησία στη σημερινή ημέρα. Δεν έχουμε τίποτα. Τίποτα πιο καλό να σκεφτούμε και να ευχαριστηθεί η καρδιά μας. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Τι άλλο να περιμένουμε. Τίποτα άλλο. Έτσι όπως έχουμε καταντήσει. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Δαδιάς θα παραμείνει στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νέα Κηφισιά για προσκύνημα μέχρι τις 22 Ιουνίου. Με χειρές απουσίες ξεκίνησε η Πανορθόδοξη Σύνοδος στην Κρήτη. Απουσιάζουν το Πατριαρχείο της Σόφιας, το Πατριαρχείο της Γεωργίας, το Πατριαρχείο της Σερβίας και το Πατριαρχείο της Αντιόχειας, με μεγαλύτερη απουσία εκείνη του Πατριαρχείου της Μόσχας. Μέχρι και οι χειρές απουσίες ξεκίνησε η Πανορθόδοξη Σύνοδος στην Κρήτη, καθώς οι Ρωσικοί, καθώς και άλλες εκκλησίες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν παρά την έκκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Το Πατριαρχείο Μόσχας ανακοίνωσε ότι δεν αναθεωρεί την απόφασή του και δεν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Κρήτης, ακολουθώντας την αποχή των εκκλησιών Αντιόχειας, Γεωργίας και Βουλγαρίας. Το Ρωσικό Πατριαρχείο επιμένει ότι εφόσον 4 και με το Πατριαρχείο της Σερβίας που έστειλε τελικά την προσωπία του 5 από τις 14 συνολικά Ορθόδοξες εκκλησίες έθεσαν σοβαρές ενστάσεις, θα έπρεπε έστω και την τελευταία στιγμή να αποφασιστεί αναβολή. Τη Συνόδου. Η Ρωσική Εκκλησιαστική Ηγεσία, η οποία εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη παγκοσμίως Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά της γιατί αγνοήθηκαν οι προτάσεις της. Μία από τις οποίες φαίνεται ότι αφορά και στη διάταξη των καθισμάτων στη συνεδρίαση. Η Εκκλησία της Μόσχας επέμεινε στην κυκλική διάταξη ώστε να είναι ισότιμη εικόνα όλων των προκαθημένων, ενώ το φανάρι φαίνεται πως παρέμεινε στη λογική του Προεδρείου υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Το Πατριαρχείο Μόσχας αμφισβητεί ευθέως ότι πρόκειται για πανορθόδοξη Σύνοδο. Απειλείται όμως με σοβαρές απώλειες και το ίδιο όσον αφορά στην επιρροή του, καθώς η Ουκρανική. Η Βουλή ζητά με επιστολή της στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο να αναγνωρίσει ως επίσημη τη σχισματική μέχρι σήμερα Εκκλησία της Ουκρανίας.
Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η εκπομπή Παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.